Φέτος η ομάδα handball είναι σε μια περίεργη φάση, τελείωσε το πρωτάθλημα, τελείωσε σε τρίτη θέση, ετοιμάζεται για τα play-off με ένα μειονέκτημα. Θα καλησπερίσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γεωργιάδη, είναι στη γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Μια χαρά. Έχετε μεγάλη διακοπή, έτσι? Ναι, για έχει διακοπή, ναι, μεγάλη. Εθνικές ομάδες κτλ. Έχει, είναι αυτή οι δύο εβδομάδες είναι εθνικών ομάδων γενικά σε όλο το ευρωπαϊκό handball. Ναι. Και έχουμε και μια πρόκριση που παίζει η εθνική μας νέα μέσα στη Γεωργία. Καλό είναι αυτό, κακό είναι για την ομάδα σας πριν τα play-off και μετά τη λήξη κανονικής περίοδου. Ναι, νομίζω ότι είναι καλό. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που μπορούμε να ηρεμήσουμε και σωματικά και ψυχολογικά και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τα play-offs. Νομίζω ότι είναι καλό. Mm-hmm. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τελείωσε η κανονική περίοδος. Σας βρήκε στην τρίτη θέση. Εμάς μας κάνει έκπληξη ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος και μάλιστα έχει διαφορά και από τον Διομίδη και από τον Φίλιππο. Πώς κύλησε η χρονιά, γιατί είστε τρίτοι και με αυτή τη διαφορά απέναντι στους δύο? Καθόλου η διάρκεια της χρονιάς και πέρσι η ομάδα ήταν outsider, η ομάδα ήταν στη δεύτερη θέση. Ναι, ναι. Την είχε δρεώσει γιατί η ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα πέρσι μετά το τελικό κυπέλλου που είχαμε παίξει. Είχε πολλά προβλήματα και έτσι ήμασταν όλα στη δεύτερη θέση. Η φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε καλά για εμάς. Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Ναι, δεν είχαμε μια καλή... είχαμε μια ομάδα έτοιμη από πέρσι, αλλά οι τραυματισμοί μας φέραν αρκετά πίσω. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος προσθέθηκε στις ομάδες της Περσινές και ο Φίλιππος που έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια, που επένδυσε αρκετά χρήματα. Έτσι φέτος βρεθήκαμε να είμαστε τρεις που διεκδικούμε πρόπερα και όχι δύο που ήταν πέρσι. Είχατε πρόβλημα τραυματισμών στο ξεκίνημα, είχατε διάφορες ατυχίες. Δεν σας προβληματίζει τη θέση? Δηλαδή, επειδή είχατε και πέρυσι μειονέκτημα και τα καταφέρατε, θεωρείτε ότι και φέτος είναι πιθανή η ανατροπή? Ναι, από τα μέσα περίπου της περίοδου είναι πολύ φανερό ότι ο Διομήδης έχει ένα προβάδισμα και θα το κρατήσει μέχρι τέλος και ότι εμείς και ο Φίλιππος θα κοντραριστούμε για το ποιος θα παίξει στον τελικό του πρωταθλήματος. Εμάς μας έφερε πάρα πολύ πίσω το γεγονός ότι βρεθήκαμε έξω από το Final Four. Αυτό επηρέασε την ομάδα πάρα πολύ ψυχολογικά. Και το Final Four του Κυπέλλου. Το Final Four του Κυπέλλου. Ναι. Κάποιες κακές εμφανίσεις, κάποια κακά αποτελέσματα ήταν απόρρια αυτού του πράγματος. Παρ' όλα αυτά όμως ξέραμε από τα μέσα της χρονιάς ότι θα παίξουμε τον Φίλιππο για το ποιος θα περάσει στον τελικό του πρωταθλήματος. Αυτό το παιχνίδι θα γινόταν στην έδρα μας ή θα γινόταν στην έδρα του Φίλιππου. Νομίζω ότι οι έδρες δεν έχουν τόσο σημαντικό ρόλο. Εμείς και στη Βέρεια έχουμε κόσμο που θα έρθει και θα μας υποστηρίξει. Άρα νομίζω ότι εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς αν καταφέρουμε να παίξουμε στον τελικό ή όχι. Γιατί λέτε μόνο για ένα παιχνίδι? Τώρα είναι μια διαδικασία play-off όπου παίζουν οι έξι πρώτοι, δεν είναι μια βαθμολογία? Ναι, είναι οι έξι πρώτοι, αλλά νομίζω ότι όλο το πρωτάθλημα γυρνάει γύρω από το ποια ομάδα θα καταφέρει να παίξει τελικό μαζί με το Άργο. Ναι, δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες, ναι, έχουμε παιχνίδια και με αυτούς, θα πρέπει να κερδίσουμε και αυτούς, νομίζω εύκολα, δύσκολα. Θα πρέπει να τους κερδίσουμε για να πάμε να παίξουμε μέσα στη Βέρεια αυτό το παιχνίδι. Ναι, όντως ότι αν χάσουμε τις πρώτες δύο αγωνιστικές το παιχνίδι μέσα στη Βέρεια δεν θα έχει καμία σημασία. Αλλά νομίζω ότι και ο Φίλιππος και εμείς είμαστε πολύ προετοιμασμένοι για να παίξουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και όλα αυτά τώρα μιλάμε από 16 Απριλίου και μετά, έτσι? Ναι, 16 Απριλίου. Εμείς θα ξεκινήσουμε με δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα μας με το Δικαία και το Δούχα. Ναι. Και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στη Βέρεια. Νομίζω είναι πριν το Πάσχα και θα εξαρτηθεί η συνέχεια του πρωταθλήματος από αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Μάλιστα, μάλιστα. Και οι δύο πρώτες ομάδες παίζουν στους τελικούς οι οποίοι είναι όπως και πέρυσι, στις δύο νίκες. Ναι, οι οποίοι είναι, ναι, όπως ήταν και πέρυσι. Ναι. Μάλιστα. Άρα τον δρόμο τον ξέρετε.
Και πώς... το ξέρουμε τώρα και επειδή είναι έτσι η κατάσταση θα πρέπει να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να παίξουμε τεχνικό. Πλήρης θα είστε? Πλήρης όσο θα μπορεί είμαστε. Να προβλεφθεί. Ναι, πλήρης θα είμαστε. Ο Κυπρέος ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία γιατί είναι ο αθλητής που έχει χάσει όλη τη χρονιά μετά το... Ήταν εκείνος ο τραυματισμός στο μάτσο με τον Πανελλήνιο, ε? Με τον Δούκα. Με τον Δούκα που είχε τραυματιστεί και ο αντίπαλος αθλητής. Ναι. Εκεί που έσταζε το γήπεδο. Ναι, αυτό το παιχνίδι. Ένα Σάββατο μεσημέρι το οποίο μας χάλασε την ημέρα που το βλέπουμε στην τηλεόραση και οι τραυματισμοί ήταν σοκαριστικοί. Δηλαδή, τραγικό για το άθλημα ήταν εκείνο, δυστυχώς. Ήταν τραυματικό, ναι. Σαν σήμερα, βέβαια, πέρυσι για άλλα πράγματα να μιλούσατε, μας είπατε και τώρα ότι πόσο σας επηρέασε το ότι χάσατε την ευκαιρία να πάτε στον τελικό του κυπέλου. Πέρυσι τέτοια μέρα. Πανηγύριζε ο ΠΑΟΚ την κατάκτηση του κυπέλου με την ΑΕΚ, εκείνο το παιχνίδι που διήρκησε αρκετές ώρες. Είναι από τα μάτια τα οποία θα τα θυμάστε για χρόνια ή θα μείνει στη σκιά του μεγαλύτερου αγώνα που έγινε ποτέ, όπως λένε στη χώρα, του τελικού με το Διομήδη μετά. Νομίζω ότι το καθένα έχει τη δικιά του γλύκα. Αυτό που είχε γίνει πέρσι... ήταν κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή είχε και αξία γιατί ήταν και το όνομα του αντιπάλου πάρα πολύ. Της ΑΕΚ, ναι. Ναι, και έφερε και κόσμο εδώ. Τώρα το πώς εξελίχθηκε ήταν μια άλλη διαδικασία. Αλλά νομίζω εκείνο το τριήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ δυνατό για το hardball και για το football της Θεσσαλονίκης. Ήταν και ο τελικός των γυναικών την Παρασκευή και ο τελικός μετά... ο δικός μας την Κυριακή που μέχρι κάποια φάση τα πράγματα ήταν φανταστικά. Πολύ δυνατά συναισθήματα. Χάλασε κάπως, πέρασε λίγος χρόνος μέχρι να ξαναξυπνήσει, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας τίτλος και έχει γραφτεί αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι εκεί κοντά, η ΑΕΚ δεν τα καταφέρνει, το άλλο μεγάλο όνομα του αθλήματος. Έστω και αυτό είναι μια επιτυχία, το ότι εσείς διατηρήσετε πάντα ψηλά, ενώ η ΑΕΚ λύγησε από ό,τι φαίνεται. Ναι, εμείς εν αντιθέσει με την ΑΕΚ, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω το που συμβαίνει εκεί, έχουμε μια δυνατή διοίκηση, μια διοίκηση που στηρίζει την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, ένα πάρα πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο και αυτό δείχνει ότι κάθε χρόνο η ομάδα πρωταγωνιστεί και νομίζω ότι πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα, τα ερασιτεχνικά. Στην ΑΕΚ έχουν πολλά προβλήματα, έχουν παιδικά προβλήματα, έχουν προβλήματα με τη διοίκηση. Την αρθέση εμάς που δεν έχουμε και είμαστε αφοσιωμένοι μόνο και μόνο στη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο. Και οι αθλητές και οι παίκτες και όλο το προσωπικό γύρω από την ομάδα. Εγώ να σε ευχηθώ κύριε Γεωργιάδη να ζήσετε και φέτος ένα τελικό με το Διομήδη, να ξαναβρεθείτε στο παλατάκι για ένα μεγάλο μάτς. Πραγματικά ξέρουμε ότι μπορεί να καταφέρετε. Έχετε και την ποιότητα και την εμπειρία και την προσωπικότητα. Τα έχετε όλα. Και καλό είναι να έχετε και μεγάλους αντιπάλους. Έτσι, το ότι και ο Φίλιππος φέτος είναι πάρα πολύ δυνατός είναι καλό για όλους και για το άθλημα. Σίγουρα είναι καλό και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να το ξανακαταφέρουμε να παίξουμε ένα τελικό που νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει και άλλη συμβουλή. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.